Είμαι ο Δημήτρης Ποκτάντσαλης και ακούτε τις ιστορίες από το Βυζάντιο, μια παραγωγή του Βυζάντιο Explained. Τον Μάιο του 337, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης παρατήρησαν ένα παράδοξο φαινόμενο. Ένα μεγάλο άστρο με ουρά, ένας κομήτης δηλαδή, διέσχιζε τον ουρανό. Έλαμπε μάλιστα για πολύ καιρό. Ή τουλάχιστον αυτό αναφέρουν κάποιοι ιστορικοί της εποχής. Ο συμβολισμός του αστεριού ήταν ωστόσο προφανής. Ο αυτοκράτορας ήταν νεκρός. Μετά από μια τελετή που έβριθε από παραδοσιακά και σύγχρονα σύμβολα, ο Κωνσταντίνος θαύτηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα? Τα προηγούμενα χρόνια ο Κωνσταντίνος είχε κάνει εμφανείς τις προθέσεις του. Η αυτοκρατορική εξουσία θα μοιράζονταν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς του. Τους τρεις γιους του, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνστάντιο και τον Κώνσταντα, αλλά και στους ανιψιούς του, Δαλμάτιο και Ανιβαλιανό. Σημαντικό ρόλο θα έπαιζαν και άλλοι συγγενείς που ο Κωνσταντίνος είχε προάγει σε σημαντικά αξιώματα. Η μοίρα τους όμως θα ήταν πολύ διαφορετική. Το καλοκαίρι του 337 η Κωνσταντίνια δυναστεία βάφτηκε στο αίμα. Οι στρατιώτες που στάθμευαν στην Κωνσταντινούπολη συσπυρώθηκαν γύρω από τον Κωνστάντιο, με σύνθημα και επιθυμία τους να ανέλθουν στο θρόνο, μόνο οι τρεις γη του Κωνσταντίνου. Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους, άφησαν να κυκλοφορήσει η φήμη πως πίσω από το θάνατο του Κωνσταντίνου κρυβόταν η ετεροθαλής αδερφή του. Οι απόψεις των ιστορικών διήστανται ανάμεσα στο αν ο Κωνστάντιος ξεκίνησε το πραξικόπημα ή απλά αν απέτυχε να το τερματίσει. Όπως και να έχει, τους επόμενους μήνες μια σειρά από πολιτικές δολοφονίες ξεκαθάρισαν την κατάσταση. Ανάμεσα στα θύματα ήταν οι συνάρχοντες Δαλμάτιος και Ανιβαλιανός, ο πατέρας τους και τα αδέρφια τους, καθώς και ο τελευταίος αδελφός του Κωνσταντίνου, Ιούλιος Κωνστάντιος. Οι δύο γη του Ιούλιου ήταν οι μόνοι που αφέθηκαν ζωντανοί. Ο Γάλλος λόγω της ασθενικής του φύσης και ο Ιουλιανός λόγω της ηλικίας του. Τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα και τέθηκαν υπό αυστηρή επίβλεψη. Ο Κωνστάντιος συνάντησε τους δύο αδερφούς του το φθινόπωρο στην Πανωνία, όπου μοίρασαν την αυτοκρατορία. Η Δύση διαιρέθηκε ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τον Κώνσταντα, ενώ ο Κωνστάντιος κράτησε το πεδίο δράσης του, τις ανατολικές επαρχίες, αποκτώντας επιπλέον και τη Θράκη. Για κάποια χρόνια τα πράγματα φαίνεται πως πήραν το δρόμο τους, με τους 3 Αυγούστους να οργανώνουν εκστρατείες στα εδάφη τους εναντίον εξωτερικών εχθρών. Το 340 όμως, ο μεγαλύτερος σε ηλικία αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, εισέβαλε στα εδάφη του Κώνσταντα, απαιτώντας έναν διαχωρισμό που θα τον ωφελούσε περισσότερο. Έφτασε μέχρι την Ακυλία, όπου παρασύρθηκε σε ενέδρα από τους στρατιώτες του αδερφού του. Εκεί, κατά τον Ζωναρά, χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του. Το άλογο που μετέφερε τον Κωνσταντίνο τραυματίστηκε και τον έριξε από τη σέλα. Το τέλος του ήρθε από τα διαδοχικά χτυπήματα που του κατάφεραν οι αντίπαλοι στρατιώτες. Για τα επόμενα 10 χρόνια η Δύση ανήκε πλέον στον Κώνσταντα. Από την αυλή του στην Τριρ της σημερινής Γερμανίας επιθεωρούσε το σύνορο του Ρήνου και συμμετείχε σε 2 εκστρατείες, μία κατά των Φράγκων και μία στη Βρετανία. Ως γνήσιος γιος του Κωνσταντίνου ενδιαφέρθηκε για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Η σύνοδος που οργάνωσε όμως στη Σαρδική ήταν αποτυχημένη. Η αίρεση των δονατιστών χριστιανών στην Αφρική συνέχιζε να ασκεί επιρροή, ενώ ο Κώνστας γινόταν ολοένα και πιο αντιδημοφιλής. Οι ακολασίες στις οποίες υποτίθεται πως συμμετείχε βέβαια κατά τις πηγές, ίσως ήταν αποτέλεσμα της προπαγάνδας των αντιπάλων του. Τα αποτελέσματα περιγράφει ο Ζώσιμος. Το 350, ενώ ο Κώνστας ήταν απασχολημένος με το κυνήγι, τα μέλη της αυλής συνομότησαν εναντίον του. Το γενικό πρόσταγμα είχαν ο διοικητής των Ιωβιανών και Ερκουλιανών λεγεώνων Μαγνέντιος και ο υπεύθυνος του αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου Μαρκελίνος. ο Μαρκελίνος οργάνωσε ένα συμπόσιο για τα γενέθλια του γιού του, στο οποίο κάλεσε πολλούς στρατιωτικούς. Το γλέντι κράτησε μέχρι το μέσο της νυχτός, όταν ο Μαγνέντιος αποχώρησε για κάποιο λόγο. Επέστρεψε όμως μετά από λίγο, φορώντας τα ρούχα του αυτοκράτορα, σαν να εμφανιζόταν στη θεατρική σκηνή. Όσοι ήταν στο δείπνο, τον αποκάλεσαν αυτοκράτορα, και σύντομα τους ακολούθησαν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής και ο τοπικός στρατός. Μέχρι ο Κώνστας να καταλάβει τι είχε συμβεί, είχε χάσει κάθε πιθανό υποστηρικτή. Σχεδόν ολομόναχος, κατάφερε να φτάσει μέχρι τα Πυρηναία, όπου τον πρόλαβαν οι στρατιώτες του Μαγνέντιου. Μετά την εκτέλεση του Κωνσταντά, ο Μαγνέντιος απέκτησε την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γαλατεία, την Ισπανία και την Αφρική. Ήταν ένας άνδρας βαρβαρικής καταγωγής που σταδιοδρόμησε στο Ρωμαϊκό στρατό. Αντιμετώπισε δύο στασιαστικά κινήματα που οργάνωσαν συγγενείς του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Ο Μαγνέντιος δεν χρειαζόταν άλλες ενδείξεις για να πιστεί σχετικά με τη δύναμη που είχαν όσοι συνδεόταν με τη δυναστεία. Δοκίμασε λοιπόν να προσεγγίσει τον Κωνστάντιο, που όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν στο ανατολικό μέτωπο, απασχολημένος με τους Πέρσες του Σαπόρη. Στα τέλη του 350, ο τελευταίος εν ζωή γιος του Κωνσταντίνου έφτασε στα Βαλκάνια. Πριν αναχωρήσει όμως από την Ανατολή, εγκατέστησε στην Αντιόχεια τον ξάδερφό του Γάλλο ως Καίσαρα. Οι κινήσεις αυτές έδειξαν στο Μαγνέντιο πως δεν υπήρχε περιθώριο συμβιβασμού, ούτε και περίπτωση να γίνει αποδεκτός από τον Κωνστάντιο. Τα νομίσματα της εποχής δείχνουν πως ο Κωνστάντιος ήρθε να αντιμετωπίσει τον Μαγνέντιο ως ο νόμιμος αυτοκράτορας και εκδικητής του αδερφού του, που βάδιζε όπως ο πατέρας του με θεϊκή προστασία. Το επόμενο έτος πέρασε με επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, αλλά η σύγκρουση ήρθε το Σεπτέμβριο. Η μεγάλη μάχη έλαβε χώρα στη Μούρσα της Πανωνίας, μια πόλη της σημερινής Κροατίας. Οι δύο αντίπαλοι άφησαν μεγάλο μέρος των δυνάμεών τους πίσω, όμως η μάχη απέκτησε συμβολικό χαρακτήρα στη ρωμαϊκή μνήμη τα επόμενα χρόνια. Για άλλη μια φορά, οι συγγραφείς παρουσιάζουν δύο διαμετρικά αντίθετες εικόνες. Από τη μία ο Μαγνέντιος συμβουλεύεται μάγισσες και ρίχνει το ίδιο στη μάχη, ενώ από την άλλη ο Κωνστάντιος προσευχόταν στο χώρο που μαρτύρησε ένας τοπικός άγιος. Ας δούμε τώρα πώς περιγράφει τη μάχη ο Ζώσιμος. Αφού ο Μαγνέντιος απέτυχε να πυρπολίσει τα τείχη της Μούρσας, ξέσπασε μεγάλη μάχη στην πεδιάδα έξω από την πόλη. Ο Κωνστάντιος, βλέποντας τις τεράστιες απώλειες των δύο πλευρών, σκεφτόταν ότι ακόμα και αν νικούσε, τα εναπομείναντα ρωμαϊκά στρατεύματα θα ήταν ανίκανα να αντιμετωπίσουν τη βαρβαρική απειλή που καραδοκούσε στα σύνορα. Του πέρασε λοιπόν από το μυαλό η ιδέα να ζητήσει ανακοχή. Την ίδια στιγμή όμως, οι στρατιώτες του Μαγνέντιου πολεμούσαν με μανία χωρίς σταματημό, αφού δίπλα τους πολεμούσαν και οι ίδιοι στρατηγοί τους. Και οι στρατηγοί του Κωνσταντίου από την άλλη θυμήθηκαν τις παλιές τους δόξες, και έτσι οι δύο πλευρές συνέχισαν τον αγώνα με σπαθιά, δώρατα και ό,τι άλλο έβρισκαν ακόμη και τη νύχτα, που παραδοσιακά συμβόλιζε την πάυση των εχθροπραξιών. Αξιοσημείωτη ήταν η μαχητικότητα του Μενελάου, του αρχηγού των Αρμενίων υποτοξωτών, ο οποίος λέγεται πως έβαζε 3 βέλη κάθε φορά στο τόξο του και χτυπούσε 3 στρατιώτες του Μαγνέντιου αντί για έναν. Χτυπήθηκε από τον στρατηγόρο Μίλο, αλλά πριν πεθάνει, αναζήτησε τον αντίπαλό του και τον σκότωσε με το βέλος του. Κατά τον Ζωναρά, ο Κωνστάντιος έχασε το μισό στρατό του και ο Μαγνέντιος τα 2/3. Όταν ο σφετεριστής όμως είδε ότι έχανε τη μάχη, τράπηκε σε φυγή προς την Γαλατεία, αφήνοντας πίσω τα βασιλικά του ενδύματα. Ο Κωνστάντιος δεν βιάστηκε να τον κυνηγήσει, αλλά το επόμενο έτος ανακατέλαβε την Ιταλία. Η τελευταία πράξη γράφτηκε στο Μοντιοσέλευκον της νοτιοανατολικής Γαλατείας τον Αύγουστο του 353, όπου ιτήθηκε για άλλη μια φορά ο Μαγνέντιος. Όταν έμαθε ότι ακόμα και οι πύλες του Τριρ ήταν κλειστές για αυτόν, ο σφετεριστής προτίμησε να αυτοκτονήσει. Η επίδειξη της κεφαλής του ήταν η απόδειξη πως η αυτοκρατορία είχε και πάλι μόνο έναν ηγεμόνα, και αυτός ήταν ο Κωνστάντιος. Ο Αμυανός δίνει την εξής περιγραφή για αυτόν τον άνδρα. Πάντα διατηρούσε την εικόνα του αυτοκρατορικού μεγαλείου, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στη φροντίδα των στρατιωτών. Στη ζωή του ήταν τόσο ενάρετος που κανένας υπηρέτης με κακό σκοπό δεν μπορούσε να αφήσει υπόνοιες για την ιδιωτική του ζωή. Στις διοικητικές υποθέσεις ήταν σαν τους άλλους αυτοκράτορες. Αν όμως εντόπιζε μια ένδειξη μιας φιλοδοξίας για το θρόνο, ασχέτως του πόσο αβάσιμη, ξεπερνούσε εύκολα σε σκληρότητα τον Καλιγούλα και τον Κόμοδο, με ατέλειωτες έρευνες στις οποίες δεν ξεχώριζε το σωστό από το λάθος. Όταν του ονόμαζαν κάποιον κακομοίρη ως ένοχο για προσβολή κατά της μεγαλειότητάς του, υποπτευόταν πάντα το χειρότερο. Παραδιδόταν πρόθυμα σε επιθεωρήσεις και όρισε γι' αυτό ανελαίητους κριτές, ενώ στην τιμωρία τους προσπαθούσε να κάνει τον θάνατό τους να διαρκέσει όσο το επέτρεπε η φύση. Αυτός ο αυτοκράτορας γνώρισε την αποτυχία στους εξωτερικούς πολέμους, αλλά χαιρόταν για τις επιτυχίες του στους εμφυλίους. Ήταν σε τέτοιο βαθμό υπό την επιρροή των συζύγων του, των ευνούχων και των αυλικών, που χειροκροτούσαν την κάθε του λέξη και περίμεναν τα ναι και τα όχι για να συμφωνήσουν μαζί του. Την σκληρότητα της εποχής αύξησε η εκμετάλλευση των φοροεισπρακτόρων, που του έφεραν περισσότερο μίσος παρά χρήματα. Όλα αυτά επαληθεύονται στα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά τον θάνατο του Μαγνέντιου, οι υποστηρικτές του οποίου κυνηγήθηκαν με μανία. Συνεχίζει λοιπόν ο Αμυανός. Ο κυριότερος από τους αυλοκόλακες του Κωνστάντιου ήταν ο Ισπανός Παύλος, μια οχιά ιδιαίτερα έξυπνη στο να εντοπίζει επικίνδυνες φήμες. Όταν στάλθηκε στη Βρετανία να συλλάβει τους αξιωματούχους που συνομότησαν με τον Μαγνέντιο, ξεπέρασε τα όρια και σαν πλημμύρα έπεσε πάνω στις τείχες πολλών. Ακολούθησαν σφαγές και καταστροφές, εχμαλωσίες ελευθέρων ανδρών και υποβάθμιση κάποιων με χειροπέδες. Ένωνε πολλές κατηγορίες μαζί, χωρίς να νοιάζεται για την αλήθεια, και έτσι απέκτησε το παρατσούκλι «κατένας», που σημαίνει αλυσίδα. Εξαιτίας του συνέβη το ακόλουθο έγκλημα. Ο Μαρτίνος, ο κυβερνήτης των επαρχιών αυτών, προσπαθούσε να σώσει τους αθώους που κυνηγούσε ο Παύλος. Εκείνος λοιπόν τον απείλησε ότι θα έσαιρνε ακόμα και αυτόν στην αυλή του αυτοκράτορα δεμένο με αλυσίδες. Επιλέγοντας τον γρήγορο θάνατο, ο Μαρτίνος τράβηξε το σπαθί του και του επιτέθηκε. Αλλά επειδή η αδυναμία του χεριού του εμπόδισε ένα θανάσιμο χτύπημα, ο δίκαιος αυτός διοικητής έμπηξε το σπαθί στα δικά του πλευρά. Αιματοβαμμένος ο Παύλος γύρισε κοντά στον αυτοκράτορα, σέρνοντας πίσω του πολλούς αλυσοδεμένους άνδρες που παραδόθηκαν στα όργανα βασανιστηρίων. Πολλοί εξορίστηκαν και κάποιοι θανατώθηκαν. Γιατί κανείς δεν θυμάται εύκολα κάποιον που να αθωώθηκε επί του Κωνσταντιού, όταν υπήρχε και μόνο ένας ψήθυρος κατηγορίας εναντίον του. Για τον Κωνσταντιο μέτρασαν και αυτά ήταν απαραίτητα για να επιβάλλει την εξουσία του στις δυτικές επαρχίες, όσο ο ίδιος ήταν απασχολημένος στα σύνορα. Δύο από τους γιους του Κωνσταντίνου ήταν νεκροί εδώ και καιρό, και η καχυποψία του τελευταίου, του Κωνσταντιου, ήταν παρημιώδης. Η προσοχή του δεν θα αρκούσε να στραφεί προς το μέρος του Γάλλου, του ξαδέρφου του που άφησε πίσω στην Ανατολή ως Καίσαρα. Η εξουσία που άρχισε να συγκεντρώνει ο Γάλλος έδωσε στους αυλοκόλακες του Κωνσταντιου το κατάλληλο πεδίο δράσης. Τη συνέχεια της ιστορίας όμως θα μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Ακούσατε τη σειρά audio documentary «Ιστορίες από το Βυζάντιο», σε κείμενα και αφήγηση του Δημήτρη Ποκτάντσαλη. Μια παραγωγή του Byzantine Explained σε συνεργασία με το Byzantine Tales. Αυτοκράτορες, αυτοκράτηρες, στρατηγοί και ευνούχοι, όλοι τους μπλέκονται σε ένα παιχνίδι εξουσίας με φόντο το θρόνο του ισχυρότερου κράτους της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Όλα αυτά ζωντανεύουν μέσα από μια εικονοαφήγηση 137 σελίδων βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα στο graphic novel με τίτλο «Θεοφανό, μια Βυζαντινή ιστορία». Η πλοκή επικεντρώνει στη ζωή της διαβόητης αυτοκράτηρας Θεοφανούς, της μητέρας του ξακουστού Βασίλειου Β του Βουλγαροκτώνου. Μέσα από την εικονοαφήγηση, ένα ιστορικά αληθινό Βυζάντιο ξανασυστήνεται λαμπρό και μεγαλειώδες, απαλλαγμένο από όλα τα διαχρονικά αρνητικά στερεότυπα. Είμαστε οι Byzantine Tales και μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία μας από όλα τα γνωστά βιβλιοπωλεία και από το byzantinetales.com.